Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Έχουμε ήδη αναφερθεί συνολικά. Η κριτική που ασκήσαμε στο παρόν νομοσχέδιο εστιάζει βέβαια όχι στην νομοτεχνική διαδικασία της κωδικοποίησης της διάσπαρτης νομοθεσίας για τη λειτουργία του ελεγκτικού συνεδρίου, που αποτελεί σίγουρα ένα εργαλείο και δεν είναι αυτό το προβληματικό, αλλά στο ίδιο το περιεχόμενο τόσο των αντιδραστικών αλλαγών που φέρνει το νομοσχέδιο, αλλά και ήδη υπάρχουσων διατάξεων που θα μπορούσαν να τροποποιηθούν σε αυτή τη διαδικασία αφού προχωράτε σε ευρύτερες αλλαγές, που υπάρχουν σε αυτό και αποτυπώνουν ουσιαστικά μια συνολική προσπάθεια που γίνεται από την κυβέρνηση σε συνέχεια του έργου που άφησαν οι προκάτοχοί της να προσαρμόσουν τη δικαιοσύνη στις νέες ανάγκες της καπιταλιστικής οικονομίας, ώστε να λειτουργεί και ως ένας μηχανισμός θωράκισης του συστήματος στις συνθήκες οικονομικής κρίσης. Και αυτό είναι εμφανές τόσο σε διατάξεις που αφορούν την ίδια την προσαρμογή της λειτουργίας του ελεγκτικού συνεδρίου, ώστε αυτό να είναι καλύτερα ελεγχόμενο με βάση τις κυβερνητικές επιδιώξεις προς όφελος φυσικά των επενδυτών, των επιχειρηματικών ομίλων και σε βάρος των εργαζομένων, μικρών βιοπαλιστών, επαγγελματιών, συνταξιούχων και άλλων οικονομικά αδύναμων στρωμάτων, όσο βέβαια και με τις λοιπές διατάξεις για την επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης, όπως τις βαφτίζεται, που υπηρετούν ουσιαστικά αυτό το σκοπό με πιο εμβληματική και προκλητική αυτές των άρθρων 359 και 360 για τη δημιουργία των επενδυτικών τμήματων, στα οποία όλοι ομονοείται. Επενδυτικά τμήματα που ενδιαφέρουν ζωηρά μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Αναδεικνύουν σε όλο τους το μεγαλείο το ρόλο που επιφυλάσσει η κυβέρνηση για τη δικαιοσύνη, μια δικαιοσύνη κατά παραγγελία ορδινάντσα του μεγάλου κεφαλαίου, και βέβαια δεν είναι απλά πρόκληση να νομοθετείτε πολυτελείς διαδικασίες fast track την ώρα που οι λαϊκές υποθέσεις πάσης φύσεως, ακόμα και εργατικές διαφορές, αυτοκίνητα, άλλες που αφορούν ευρύτερα λαϊκά στρώματα, βαλτώνουν και χρονίζουν στα δικαστήρια. Αλλά η κατάσταση αυτή θα χειροτερέψει ουσιαστικά τα ήδη επιβαρημένα άλλα τμήματα, αφού η στελέχωση των ειδικών επενδυτικών τμήματων με έμπειρους δικαστές και προσωπικό θα στερήσει αυτό το δυναμικό από τα υπόλοιπα τμήματα των δικαστηρίων αυτών. Από αυτή την άποψη και η κριτική μας για το άρθρο 358 για τη σύσταση του Γραφείου Συλλογής και Επεξεργασίας Δικαστικών Στατιστικών Στοιχείων δεν είναι γι' αυτό το ίδιο το εργαλείο της συλλογής των στοιχείων, δεν είναι από μόνο του πρόβλημα, θετικό θα μπορούσε να ήταν, όπως προσπαθείτε να το παρουσιάσετε, αλλά με βάση το ποια δεδομένα ζητάτε να αποδώσει αποτελέσματα η στατιστική, δηλαδή ότι θέτεται ως κριτήριο το κόστος της διαδικασίας και την ποσοτική απόδοση κάθε δικαστικής μονάδας, λες και μιλάμε για αποδόσεις μηχανών. Και κυρίως, πώς θα αξιοποιηθούν τα εξαχθέντα συμπεράσματα. Σας τονίσαμε και στην προηγούμενη μας τοποθέτηση ότι οι προθέσεις που έχουν εκδηλωθεί από τη μεριά της κυβέρνησης είναι αυτά να χρησιμοποιηθούν όχι για τη βελτίωση της λειτουργίας της δικαιοσύνης προς όφελος των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων, αλλά ως άλοθη ουσιαστικά για τις αντιδραστικές στοχεύσεις στον χώρο της δικαιοσύνης, ως επιχείρημα για την προώθηση του δικαστικού καλλικράτη, την κατάργηση δικαστηρίων, με αντίστοιχα κριτήρια αξιολόγηση των δικαστών και άλλα που το έχετε ήδη γνωστοποιήσει. Στην κατεύθυνση αυτή προσαρμόζεται και η λειτουργία του ελεγκτικού συνεδρίου, γιατί επιχειρείτε ουσιαστικά να σφραγίσετε και την όποια χαραμάδα, αφού η όποια δυνατότητα υπάρχει για να ασκείται όντως έλεγχος νομιμότητας των δημοσίων δαπανών, θεωρείται επικίνδυνη, είναι ενοχλητική, αν αυτή δεν υπηρετεί τις προτεραιότητες της καπιταλιστικής ανάπτυξης, δηλαδή το κέρδος των επιχειρηματικών ομίλων σε βάρος των λαϊκών αναγκών. Σε αυτή τη λογική κινούνται και οι διατάξεις των άρθρων 63, με το οποίο απονέμονται αυξημένες αρμοδιότητες στο Γενικό Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ή με το άρθρο 90 και 93, όπου με πρόσχημα την επιτάχυνση δίνονται περιεξουσίες στον Πρόεδρο σε βάρος της συλλογικής λειτουργίας του τμήματος, ο οποίος θα μπορεί και με αδιευκρίνιστα κριτήρια να εισαγάγει αγωγές στο Συμβούλιο, πλήττοντας ουσιαστικά τη δημοσιότητα της δίκης, όταν κρίνει ότι δεν μπορεί να δικαστεί μέσα σε εύλογο χρόνο. Είναι διατάξεις που ουσιαστικά εξυπηρετούν την καλύτερη και από τα πάνω έλεγχο της διαδικασίας απονομής δικαιοσύνης. Ακόμα, σε σχέση με τις απαντήσεις που μας δώσατε, κύριε Υπουργέ, για την κριτική που ασκήσαμε επί των άρθρων, τις μελετήσαμε για τα ζητήματα αυτά που έχουμε θέσει για το νομοσχέδιο. Αν μπορούσαμε κάπως να τις κωδικοποιήσουμε,
ουσιαστικά είναι στη λογική ότι αφορά ρυθμίσεις που είτε ίσχυαν εδώ και κάποια χρόνια, είτε αυτές κατά ανάλογο τρόπο εφαρμόζονται και σε άλλες διαδικασίες της διοικητικής δίκης, όπως και στο Συμβούλιο της Επικρατείας, και αυτό δικαιολογεί την επέκταση και εμπέδωση των διαδικασιών αυτών και στο ελεγκτικό συνέδριο. Το γεγονός ότι ήδη ίσχυαν σε άλλες διαδικασίες οι διατάξεις αυτές δεν τις κάνει λιγότερο αντιδραστικές και προβληματικές και βέβαια όχι μη επιδεχόμενες κριτικής. Αντί λοιπόν να εμπεδώνονται και να επεκτείνονται και σε νέες διαδικασίες, να επεκτείνονται και στο ελεγκτικό συνέδριο, θα μπορούσαν να απαλληφθούν και από τις διαδικασίες που εφαρμόζονται. Έχουμε εξάλλου, γι' αυτό κάνουμε, γίνεται και κριτική προς αυτές. Τέτοιες είναι οι διατάξεις των άρθρων για την παραπομπή ουσιαστικά των υποθέσεων από το τμήμα στην ολομέλεια του ελεγκτικού συνεδρίου, είτε με τη μορφή προδικαστικού, είτε στο πλαίσιο της λεγόμενης πρότυπης δίκης, που υπονομεύει ουσιαστικά ακόμα περισσότερο τον αναγκαίο διάχυτο συνταγματικό έλεγχο του δικαστηρίου. Ή βέβαια την ακόμα πιο αντιδραστική διάταξη, στην οποία έχουμε επανειλημμένα τοποθετηθεί, έχουμε επισημάνει και θεωρούμε ιδιαίτερα προβληματική, το άρθρο 301. Που είναι όντως συνέχεια των σχετικών αποφάσεων που έχει διαμορφώσει το Συμβούλιο της Επικρατείας για τους συνταξιούχους, όπου τώρα επεκτείνεται και κατοχυρώνεται και νομοθετικά τη δυνατότητα που έχει η ολομέλεια του ελεγκτικού συνεδρίου ουσιαστικά να επιτρέπει σε μια παράνομη πράξη ή παράληψη του δημοσίου να παράγει αποτελέσματα για όσο χρόνο μεσολαβεί μέχρι την έκδοση της απόφασης. Κάτι τέτοιο καταλαβαίνετε ότι είναι προβληματικό να το παραδέχεται ουσιαστικά το κράτος και μάλιστα για λόγους προστασίας, λέτε, του δημοσίου συμφέροντος. Ίσως με αυτόν τον τρόπο να επιχειρείτε να προσδώσετε νομιμότητα σε μια μέχρι πρότινος πρακτική που έχουμε δει να ακολουθείται την τελευταία δεκαετία κατ' επανάληψη και μέσα στη Βουλή από όλες τις κυβερνήσεις και Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ παλιότερα, ώστε διαμέσου της Βουλής να νομιμοποιούνται εκ των υστέρων με αλλεπάλληλους νόμους δαπάνες που το ελεγκτικό συνέδριο ανέδειξε ως παράνομες, όπως τα νοσοκομεία που αλώντιζαν οι πολυεθνικές του φαρμάκου αλλά και στη ΣΟΤΑ. Αυτή τη δυνατότητα των κυβερνητικών παρεμβάσεων θέλετε να την επεκτείνετε και μέσω της διαδικασίας του άρθρου 343, που δεν είναι τίποτα άλλο από την νομιμοποίηση ουσιαστικά της κυβερνητικής πλειοψηφίας να δίνει κατεύθυνση στο ελεγκτικό συνέδριο για την ιεράρχηση των ελέγχων με βάση τις κυβερνητικές επιδιώξεις και σκοπιμότητες. Είναι ενδεικτική επίσης ανάμεσα σε άλλες όσον αφορά το χαρακτήρα του προσυμβατικού ελέγχου που διενεργεί το ελεγκτικό συνέδριο, ο οποίος έτσι και αλλιώς είναι έλεγχος νομιμότητας και όχι σκοπιμότητας, η προκλητικά ευνοϊκή μεταχείριση του όσον αφορά την εκτέλεση δρομολογίων στις θαλάσσιες ενδομεταφορές, δηλαδή στους εφοπλιστές, με την οποία εξαιρούνται αυτοί από την υποχρέωση υποβολής σχεδίου της σύμβασης πριν από την κατάρτισή της. Το γεγονός βέβαια ότι υπήρχε, κύριε Υπουργέ, η διάταξη ήδη από το 2001 δεν την καθιστά λιγότερο προκλητική, μάλλον αποδεικνύει τη διαχρονική και παντός καιρού εύνοια που απολαμβάνει το εφοπλιστικό κεφάλαιο από τις κυβερνήσεις. Εξάλλου, υπό το πρόσχημα της επιτάχυνσης των διαδικασιών ή των έκτακτων συνθήκων, συρρυκνώθηκαν ακόμα και οι μηχανισμοί του αστικού κράτους, που δεν μπορούσαν βέβαια να χαράξουν φιλολαϊκή πολιτική, προσέδιδαν όμως έστω κάποια εχέγγυα νομιμότητα στη διαχείριση του δημοσίου χρήματος, όπως ήταν ο προληπτικός έλεγχος. Θέλω εν συντομία να αναφερθώ στην δεύτερη τροπολογία που κατέθεσε το ΚΚΕ. Επισημαίνουμε ότι περιμένουμε την τοποθέτηση και των άλλων κομμάτων και της κυβέρνησης για την πρώτη τροπολογία που αναπτύξαμε σε σχέση με την διαφάνεια στα κονδύλια που δίνονται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για τη διαφήμιση του δημοσίου. Περιμένουμε να τοποθετηθούν και εκπρόσωποι των άλλων κομμάτων. Καταθέσαμε και δεύτερη τροπολογία με τα οποία ζητάμε ουσιαστικά να επανέλθει το προνόμιο των εργατικών απαιτήσεων στην περίπτωση του πληστηριασμού σε βάρος της περιουσίας του οφειλέτη εργοδότη των εργαζομένων ή και στην περίπτωση της εκποίησης της πτωχευτικής περιουσίας. Κινείται σε παρόμοια λογική, κατατέθηκε και από τη μεριά του κινήματος αλλαγής μια παρόμοια τροπολογία, ωστόσο αυτή ουσιαστικά αφορά την εφαρμογή σε παλιές υποθέσεις της παλιότερης νομοθεσίας. Εμείς ζητάμε ουσιαστικά να επανέρθει στο σύνολό της το προνόμιο αυτό που η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ κατήργησε, δηλαδή το προνόμιο των εργατικών διαφορών σε σχέση με τις απαιτήσεις των τραπεζών, οι οποίοι έχουν προτεραιότητα στα 2/3 του πληστηριάσματος ή της πτωχευτικής
περιουσίας, με αποτέλεσμα ουσιαστικά να ματαιώνεται η ουσιαστική ικανοποίηση των εργαζομένων και της όποιας προστασίας τους έχει απομείνει. Και είναι γνωστό ότι οι εργαζόμενοι είναι οι τελευταίοι που ασκούν καταδιωκτικά μέτρα κατά του εργοδότη τους, είτε λόγω οικονομικής ένδειας, συνδυασμό βέβαια με την αύξηση του κόστους προσφυγής στη δικαιοσύνη. Και βέβαια και λόγω των απειλών που υφίστανται για απώλεια των θέσεων εργασίας. Αντίθετα, τόσο οι τράπεζες όσο και οι προνομιούχοι πιστωτές έχουν αρκετά όπλα στα χέρια τους. Και βέβαια θέλουμε να αλλάξει και δεν θεωρούμε επαρκή και τη μικρή βελτίωση που προσπάθησε να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ το 2018, όπου προέβλεψε μεν προνόμιο για τις εργατικές απαιτήσεις, όμως αυτό να περιορίζεται μόνο σε μη καταβληθέντες μισθούς 6 μόλις μηνών, και όχι και για περιορισμένο ύψος αποδοχών. Κυρία συνάδελφε, μόλις είδα το χρόνο. Ολοκληρώνω. Παρόλο που ξεχάστηκα κι εγώ. Ολοκληρώνω σε μισό λεπτό. Λύση που δεν βέβαια αλλοιώνει και την απώλεια του προνομίου, ούτε βέβαια και ανοίγει και δρόμο για να κατηγοριοποιούνται για το πώς κατηγοριοποιούνται οι μισθολογικές απαιτήσεις. Αυτή την αδικία επιδιώκουμε να υποκαταστήσουμε. Κλείνω. Θα αναφερθώ σε μία από τη διάταξη της τροπολογίας, στην οποία δεν είχατε ουσιαστικά αναφερθεί και τις προηγούμενες μέρες, κύριε Υπουργέ. Θεωρούμε προβληματικό το γεγονός ότι με το άρθρο 6 ουσιαστικά επιτρέπεται σε περίπτωση μη καταβολής δεδουλευμένων σε απασχολούμενους μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικών προσώπων να μην μπορεί ουσιαστικά να στοιχειοθετηθεί ποινική ευθύνη των νομίμων εκπροσώπων για τη μη καταβολή δεδουλευμένων, παρά μόνο στις περιπτώσεις που αποδεικνύεται ευθύνη τους για άλλη πράξη. Είναι τουλάχιστον οξύμορο να λέτε ότι αυτό το κάνετε χάρη της πρόοδου του πολιτισμού. Για να μην το χαρακτηρίζω και αλλιώς, αφήνεται ουσιαστικά απροστάτευτος στους εργαζόμενους απέναντι στην απληρωσιά και αυτό το βαφτίζεται ως ένδειξη ευαισθησίας για τον πολιτισμό. Είναι γνωστή, έχετε δείξει και σε άλλες περιπτώσεις την ευαισθησία σας για τον πολιτισμό. Θεωρούμε ότι ανοίγετε επικίνδυνους δρόμους για να έρθει και στη συνέχεια. Κυρία συνάδελφε, παρακαλώ. Ότι κατά ανάλογο τρόπο θα εφαρμοστούν τέτοιου είδους εξαιρέσεις και σε άλλες περιπτώσεις για χάρη, ας πούμε, της ανάπτυξης. Ευχαριστούμε, κύριε συνάδελφε.